Με διαφορά λίγων ημερών, ή ακόμη και ωρών, συνεχίζουν να αποβιβάζονται στα παράλια της Κρήτης μετανάστες. 34 βγήκαν χθες στην καραβέ Γάβδου και προωθήθηκαν με το πλοίο της γραμμής προς τα Σφακιά, ενώ τα ξημερώματα, άλλοι 75 που επέβαιναν σε Λέμβο, εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή 25 ναυτικά μίλια νότια του ακριτικού νησιού, περισυνελέγησαν από δεξαμενόπλοιο σημαίας Μάλτας και με τη συνοδεία πλωτού του λιμενικού μεταφέρθηκαν στην Παλαιόχωρα. Σήμερα έχουμε ένα περιστατικό με δεκάδες μετανάστες, πάνω από 100 άτομα. Δυστυχώς, τις τελευταίες ημέρες ζούμε μια μικρή απόβαση, θα έλεγα, όλα τα παραλία της Νότιας Κρήτης και από το Ηράκλειο μέχρι τη Γάβδο, με πάνω 500 μετανάστες που έχουν αποβιβαστεί στις ακτές μας. Η τελευταία φουρνιά με τους 75 μετανάστες είναι η δέκατη μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη και ανεβάζει τον αριθμό όσων αποβιβάστηκαν από την αρχή της εβδομάδας στο νησί στους 508. Δυστυχώς, από πέρυσι μέχρι φέτο το πρόβλημα διαγκώνεται. Έχουμε ξεπεράσει το 450% αύξηση των ροών. Οι υπηρεσίες μας διαρκώς βρίσκονται στα κόκκινα, ιδιαίτερα αυτοί που υπηρετούν στα πλωτά μέσα. Και αυτό που χρήζει άμεση ανάγκη είναι παρασχεδιασμός και άμεση ενίσχυση πραγματική των υπηρεσιών μας. Η Κρήτη και ειδικά το νότιο τμήμα της καλείται να ανταποκριθεί στις μεταναστευτικές ροές με πλωτά αργοκίνητα και απαρχαιωμένα. Το μοναδικό σύγχρονο πλωτό που υπάγεται στα Χανιά, το 920, είναι μόνιμα αποσπασμένο στο Ανατολικό Αιγαίο και επιπλέον αποσπάται προσωπικό από το υποστελεχωμένο Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων για την επάνδρωσή του. Παραμένουν οι υπηρεσίες της νότιας πλευράς Αγία Γαλήνη, Παλαιόχωρα και Σφακίων στο 50% όπως ήταν και πριν. Το Λιμεναρχείο Χανίων έχει πάνω από 20 κενά και καλείται να αντιμετωπίσει όλο αυτό το βάρος. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα της κρατικής τηλεόρασης, ξεκαθάρισε ότι σχεδιάζεται η δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην Κρήτη. Στην Κρήτη δεν σχεδιάζεται νέα δομή μεταναστών. Μου δίνετε και την ευκαιρία να το πω. Άρα μια προσωρινή. Επειδή υπάρχουν υποδοχές κάποιων συγκεκριμένων, μια προσωρινή δομή για λίγες μέρες, δύο μέρες. Κλειστή δομή, όπως λένε, θα είναι κλειστή. Ναι, ακριβώς, για ταυτοποίηση. Για ταυτοποίηση. Αλλά και ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης, μιλώντας στην εκπομπή Ωρα Αιχμής της Κρήτη TV και στον Μάνο Δασκαλάκη, έδωσε το στίγμα των προδιαγραφών που θα πρέπει η δομή να έχει. Πρέπει να είναι το μέρος να φυλάσσεται, να είναι ασφαλές. Και για να μπορεί να είναι. Μπορεί να υπάρχουν κάποια στρατόπεδα κάπου που να μπορούν να δοθούν άμεσα. Έχετε προτάσεις, θέλετε να μας πείτε ποιες είναι αυτό το έχει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου φαίνεται να συζητά την δημιουργία δύο δομών στο νησί, μία στα Χανιά και μία στο Ηράκλειο.